Μία ημέρα μετά τις αποκαλυπτικές εικόνες που κατέγραψε ο Σκάι στο Αλεποχώρι με 56 σκυλιά να ζουν σε άθλιες συνθήκες, η ιδιοκτήτρια του χώρου χειροδικεί και επιτίθεται φραστικά κατά της Κλέας Μοριανού, δημιουργού της εκπομπής Παρατρίχα. Την κάμερα στο μάτι. Είναι η στιγμή που με εισαγγελική άδεια προσωρινής κατάσχεσης μέλη φιλοζωικών σωματείων επιχειρούν να απομακρύνουν τα ζώα από το παλιό πτηνοτροφείο. Ήβρεις και απειλές όμως από τη μεριά των ιδιοκτητών δεν έχουν τέλος. Μη μου βγάλεις την κάμερα, θα στην πετάξω κάτω, θα στη σπάσω. Δέχτηκα επίθεση αδικαιολόγητη και μάλιστα άνοιξα την κάμερα τη στιγμή που η κυρία επιτέθηκε πάνω μου και με χτύπησε άσχημα με την κάμερα στο μάτι και με χτύπησε και σε άλλο ένα σημείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιτίθεται σε άλλους ανθρώπους, φανταστείτε πόσο επιθετικός και επικίνδυνος είναι για τα ζώα. Τα σωματεία επέβαλαν μήνυση κατά των ιδιοκτητών του παλιού πτηνοτροφείου και ζητούν από τη δικαιοσύνη τη μόνιμη κυδαιμονία των ζώων, δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες πως αποτελούσαν προϊόν εκμετάλλευσης για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Όσο ο κόσμος επιλέγει να αγοράζει τα κουτάβια του και τα σκυλιά του από βιτρίνες, από κλουβιά μαγαζιών και δεν απευθύνεται στους περισσότερους από 2.000 νόμιμους επιτροφείς που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έπαθα φρίκι με αυτό που αντιμετώπισα εκεί πέρα. Ήτανε 56 σκυλιά, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Αλυσοδεμένα, άλλα σε κλουβιά, με τις ακαθαρσίες τους μαζί. Μέρες. Χάρη σε καταγγελία στην εκπομπή του Sky Παρατρίχα, εικόνες ντροπής ευτυχώς αντικαταστάθηκαν από αυτές της φροντίδας και της αγάπης σε έναν αξιοπρεπή χώρο. Μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε στο κολαστήριο στο Αλεποχώρι, έχουμε έρθει εδώ όλο το σωματείο, το Stray, μαζί με εθελοντές, groomers, κτηνίατρους, να κάνουμε από την κτηνιατρική τους εξέταση, να τα πλύνουμε, να τα καθαρίσουμε, να τα περιποιηθούμε έτσι όπως έπρεπε να ήτανε.